Επιτέλους φτάσαμε. Όλοι περιμένουν εμάς. Χωρίς εμάς δεν γίνεται τίποτα. Πάμε λοιπόν για να τελειώνουμε. Φτάσαμε και στον Κάμαλι. Όρθιο ψηλό φτερό. Ψηλά αυτιά. Ωραία, μας την πέφτει το άλογο. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος. Έχουμε έρθει εδώ μόνοι μας, θα την πίσω μεριά. Δεν είναι ανάγκη να πούμε πού βρισκόμαστε. Στου Κάμαλι είμαστε, στου Κάμαλι. Και εδώ θα κλείσει και η αυλαία μας. Όπου ένα ανεμοστρόφιλο κάνει στη μέση, τον είδατε, ένα ανεμοστρόφιλο. Εδώ γίνεται ένας ανεμοστρόφιλος, ξεκινάει τώρα. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν και άλλα, ξεκινάει και ο Κάμαλι στην πεταξιά του, είναι τελευταίος. Είναι η χειρότερη ώρα της ημέρας, ο ήλιος είναι τελείως από πάνω. Η θερμοκρασία μας έχει φτάσει λοιπόν στους 40 βαθμούς και κάπως έτσι θα κλείσει και η αυλαία, η σημερινή γιορτή της γιορτής εδώ πέρα του Συλλόγου της Βερίας. Λοιπόν, θα βγει το κόσμο προς τα έξω, άλλοι πονηροί φεύγουν από εκεί πέρα, όλα Μαρινάς και Σία να πάνε καβάτζα εκεί, Μπούρικας. Θα τους δείτε, αυτή είναι η πονηροί, εντάξει. Να, γεια σου ρε Μπούρικα! Ναι, ναι, είπα, είσαστε οι πονηροί εσείς, ναι. Ναι. Με αυτά και άλλα λοιπόν, πάει και ο Πέτρος ο Μπαριάνης τώρα όλοι. Χωρίζεται η ομάδα στη μέση. Θέλουν όλοι να απολαύσουν την τελευταία πεταξιά. Λοιπόν, και ο Κώστας τώρα ετοιμάζεται. Όλα έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έτοιμος Κώστα! Ξεκίνα! Πάμε λοιπόν. Έπεσε και το παρασύνθημα. Έχει σηκώσει ένα αεράκι, ευτυχώς, είναι σύμμαχος. Ακούγεται και λίγο στην κάμερα. Αυτά εδώ κύριε Νεφίλε. Όπα, όπα, και το άλογο τώρα. Ωραίος, μπράβο ρε Κάμαλι, ωραίος. Όπως πάντα, ωραίος. Ωραίος, κύριε. Βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Δείτε και θαυμάστε. Και νομίζω ότι εδώ πάει η λέξη, μια εικόνα χίλιες λέξεις, έτσι. Πάει όντως. Ή ζουμαριστά τα κάνω, ή απλωτά τα κάνω, ή σε μανταλάκια τα βάλω, είναι μια ομορφιά όντως. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κοπάδι και το άλλο, όπου και να πας τώρα θα βλέπεις περιστέρια. Αυτά είναι τα εκείνα που φύγανε. Αυτά είναι εκείνα που έρχονται και ξαναπάμε πάλι μέσα στο βάθος. Ωραία, που πήγαν αυτά. Λοιπόν, είναι ένα κοπάδι εδώ. Και δίπλα έχει ένα κι άλλο ένα κοπάδι. Λες και είναι δυο γκεμέδες για να τα πουλιά. Και είναι τα ρημάδια εκεί σκέτα, στεγνά που λένε. Μπράβο, μπράβο Κώστα. Πολύ μέσα, ε. Τα πουλιά κύριε έχουν φύγει πολύ μέσα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κάτω, ε. Στη Βέρεια φτάσαμε. Ναι, στη Βέρεια, όντως. Τώρα έχει σμίξει η ομάδα. Να τι έσμιξε. Σμίξαν και τα δύο τα κοπάδια. Αλλά πάνε ακόμα μέσα. Τι έγινε ρε Κάμαλι, τι έχεις κάνει εδώ. Μήπως πέρασες καμιά βόλτα από τη Λάρισα. Απ, μπράβο. Είναι όντως απολαυστικά έτσι. Ωραία μέσα, ο κόσμος δεν τα βλέπει τώρα εκεί, πραγματικά. Τα έχω ζουμάρει πάρα πολύ. Και ίσως τον ήθελε και ο Θεός τον Κώστα, ε. Έχουν φύγει πίσω από τον ήλιο, όχι κοντά, δεν πήγαν στον ήλιο. Πήγαν ανάποδα τελείως. Και βλέπουμε αυτό το τρέμουλο και την ακινησία. Μέσα εκεί. Έρχονται τώρα. Για να ανοίξουμε λίγο το πλάνο μας για να καταλάβετε ένα μέσα εκεί είναι. Εκεί δεν χαλάνε, δεν κόβουν καθόλου.
Μια φτερογυσιά. Ένα τρέμουλο και, και ένα ανέβασμα βλέπουμε. Δάλα καλοκαιριού. Επαναλαμβάνω, 26 του Ιουνίου του 2016. Είναι μια Κυριακή μεσημέρι με 40 βαθμούς θερμοκρασία και πετάει τα πιτσούνια Κώστας. Και τώρα από ό,τι βλέπω τα καλή. Αλλά είναι πολύ μέσα, είναι εκεί πίσω. Είναι εκεί, ορίστε. Και αυτό είναι το κάλεσμα, ναι. Έβγαλε 4-5 παγαλάκια, ούτε κάνει για κάτι. Βάλανε. Για να δούμε. Ναι, όλα έχουν βάλει. Παπαλά. Ναι. Αυτό μεταβήκε το χειροκρότημα. Με αρχηγό τον παπά. Λοιπόν, ορίστε και μπανιστάδες οι άλλοι. Πήγανε εκεί κάτω. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο που πήγανε κάτω από εκείνο εκεί το δέντρο. Από εκεί πήρανε μάτι. Και έρχονται όλοι τώρα με αργά βηματάκια να κάνουν και τη σχετική έτσι χαιρετούρα. Αυτά εδώ είναι τα πουλάκια, θα τα δούμε και λίγο μέσα. Πάμε λοιπόν. Χαιρετά και το άλογο. Του Κάμαλ είναι και αυτό, θεαματικό. Θα τα δούμε και λίγο κοντά. Αυτά εδώ και ήταν. Αυτά ήταν τα πουλάκια, η Κώστα. Μπράβο ρε Κάμαλ! 100% όπως είναι Κώστα. Έτσι με τους λαιμούς αυτούς θα ξαναφύγουν λες ε. Μπράβο. Θα το κάνουμε μετά. Δεν παίρνεις χαμπάρι ε. Τα βάζεις λέει και μπρος πίσω όπως είναι. Αφού το ξέρεις. Ακριβώς. Λοιπόν. Κώστα. Μπράβο συγχαρητήρια. Έχουν υδρώσει όλα πάντως, είναι μουσκεμα. Ναι, είναι υδρωμένα, λογικό. Είναι με 40 βαθμούς. Ντάλα μεσημεριού. Στάζουν όλα τα πράγματα. Αλλά βγάλανε και προγράμματα πανοραμικά. Αυτά είναι τα πιτσούνια του Κάμαλη του 2016, τα οποία θα πεταχτούν το 2017. Θα είναι μεγάλα, αυτά θα δούμε το 2017. 40 βαθμοί είναι ακριβώς τώρα. Κώστα, όπως πάντα άκρισε στην αυλή έτσι και φέτος με τα πουλάκια. Πιστεύω να εντυπωσίασε τον κόσμο, εμένα μου αρέσανε προσωπικά. Ήταν λίγο διαφορετικά τα φτερά από άλλες φορές, δεν ξέρω, είχε κάτι. Θα ακούσεις και τι λέω έτσι. Μου θύμισες λίγο Λάρισα σήμερα, φίλε. Να το πω την αλήθεια. Τα πουλιά φύγανε, εξαφανιστήκανε, γυρίσανε πλάτες και τα χάσαμε. Λοιπόν, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εμένα μου αρέσανε. Από μένα, συγχαρητήρια ειλικρινά ακόμα για μια φορά. Τα περιστέρια πρέπει να ανταπεξέρχονται σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ναι. Αυτό κάναμε. Αυτές θα είναι βέβαια κατάλληλες για περιστέρια, έτσι ναι. Να είμαστε ειλικρινείς. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι εντυπωσιάσανε τον κόσμο που τα είδε. Και στην κάμερα που θα δει ο κόσμος, δεν ξέρω τι έχω τραβήξει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τον ευχαριστήσω και εγώ τον κόσμο. Και ένας που θα τα δει αντικειμενικά, πάντα το ξαναλέω αυτό, αντικειμενικά και όχι προσωπικά, πιστεύω θα του αρέσουν. Αυτό λέει η λογική. Πήγανε πάρα πολύ ωραία όλα τα περιστέρια. Ολονών. Ναι. Δηλαδή, όντως, ναι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και με αυτές τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το κυριότερο ήταν ότι τα ψηλώναν τα πράγματα. Έχουμε 40 βαθμούς και τα πουλιά τα καίγε μέσα ο ήλιος. Τα δικά σου είσαι τυχερός, δεν πήγανε μέσα στον ήλιο, το λέω. Εκεί σε βοήθησε ο Θεός και έπιασε και ένα απαλό αεράκι σε σένα. Δηλαδή ήταν ό,τι πρέπει. Και τα πουλιά δείξανε την αξία του. Ωραία ήταν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ήταν. Λοιπόν. Συγχαρητήρια και σας εύχομαι ειλικρινά να πάτε και το χειμώνα πολύ καλά. Σε όλα τα παιδιά και ευχαριστούμε τον κόσμο που μαζεύτηκε με τέτοιες συνθήκες. Βέβαια. Και τέτοια εποχή. Και τέτοια εποχή, βέβαια. Έγινε. Γεια χαρά, Κωστά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.